this joyful time of year, we want you to be with us. Κυρίες και κύριοι, τα τελευταία γεγονότα από το Μεγάλο Κανάλι. Καλησπέρα σας, χρόνια σας πολλά και ευτυχισμένα. Η εποχή Γκορμπατσόφ τελείωσε απόψε και ένα κεφάλαιο της ιστορίας έκλεισε. Στο Κρεμλίνο, στη θέση της Σοβιετικής Σημαίας, σχηματίζει ήδη η Ρωσική. Και ο Μπόρις Γέλτσιν, ηγέτης της Ρωσίας, κρατά τώρα τους κωδικούς του πυρηνικού οπλοστασίου. Πρώτος μεταξύ ίσων στην κοινοπολιτεία, έχει να αντιμετωπίσει τις αιστείες των εθνικιστικών ταραχών και το μεγάλο πρόβλημα της πείνας. Ο Γκορμπατσόφ, αναγγέλλοντας την παρέτησή του, ξεκαθάρισε ότι παρά τις διαφωνίες του θα κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει την κοινοπολιτεία. Ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα τον Γκορμπατσόφ την ώρα που μπήκε στο Κρεμλίνο για να αναγγείλει σε ζωντανή σύνδεση από τη σοβιετική τηλεόραση τη μεγάλη του απόφαση. Оператор поднимет руку. О, все, вот. Поехали. Вот так, да? И поехали. Так удобнее вам. Это наш общепринятый термин. Поехали. Да, поехали. В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик, но одновременно и за сохранение союзного государства, целостности страны. События пошли по другому пути. Возобладала линия на расчленение страны и разъединение государства, с чем я не могу согласиться. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά την παρέτησή του, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ σε συνέντευξή του στο CNN κατέστησε σαφές ότι θα διαδραματίσει ένα νέο ρόλο στην πολιτική ζωή της χώρας του και ότι θα προωθήσει τη νέα σκέψη στις διεθνείς σχέσεις. Σε ερώτηση αν η παρέτησή του ήταν αποτέλεσμα των πίεσεων του Γέλτσιν, είπε ότι το πρόβλημα δεν βρίσκεται εκεί και χαρακτήρισε την κατάσταση πολύ πιο σύνθετη. Να, είπε στον Steve Hearst του CNN, ήδη υπέγραψε το τελευταίο μου διάταγμα, με το οποίο παραδίδω τη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων και τους κωδικούς του πυρηνικού οπλαστασίου στον Μπόρις Γέλτσιν. Σε ερώτηση ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του, άφησε ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο. Την αποχώρηση του Γκορμπατσόφ από το Κρεμλίνο συνόδευσαν οι δημόσιοι έπαινοι του Μπους, του Μιτεράν και του Βρετανού Πρωθυπουργού Τζον Μέιτζορ. Μίλησαν για τη συμβολή του στη μεταμόρφωση της χώρας του και ολόκληρου του κόσμου. Όμως όλοι παρακολουθούν με ανησυχία τα πρώτα βήματα της κοινοπολιτείας. Ο πρόεδρος Μπους επένεσε τον Γκορμπατσόφ για το προσωπικό του κουράγιο και την ιστορική μεταμόρφωση της χώρας του. Τα χαράματα ο Τζορτζ Μπους θα απευθύνει τηλεοπτικό διάγερμα για τις αλλαγές στη Σοβιετική Ένωση. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τζον Μέιτζορ, είπε ότι ο Γκορμπατσόφ άλλαξε τη ροή της ιστορίας. Η Μάργαρετ Τάτσερ μίλησε με θερμά λόγια για τον πρώην Σοβιετικό Πρόεδρο. Ο Γερμανός καγκελάριος, Χέλμουντ Κόλ, είπε ότι κανείς δεν μπορεί να αφισβητήσει τη θέση του Γκορμπατσόφ στην ιστορία του 20ου αιώνα. Ο Γάλλος Πρόεδρος, Φρανσουά Μιτεράν, εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς το έργο του Γκορμπατσόφ για την ειρήνη. Αλλά στη Δύση και ιδιαίτερα στη Βόνη εκφράζονται ταυτόχρονα ανησυχίες για το μέλλον της κοινοπολιτείας και σπέβδουν όλοι να αναγνωρίσουν τις νέες δημοκρατίες. Η ΕΟΚ αναγνώρισε ήδη τη Ρωσία και ο Τζορτζ Μπους αναμένεται να το πράξει στην ομιλία του τα χαράματα. Η Βρετανία, η Ιταλία, η Γαλλία αναγνωρίζουν με δηλώσεις τους στη Ρωσία και ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν και τις άλλες δημοκρατίες. Το Ισραήλ, η Λιβύη, το Ιράν αναγνώρισαν όλες τις δημοκρατίες και η Κίνα ετοιμάζεται επίσης για την αναγνώριση. Το πρώτο διάταγμα που υπέγραψε ο Γέλτσιν αποσκοπεί στο να αποκλιμακώσει τις εμφύλιες συγκρούσεις που έχουν ξεσπάσει στη Γεωργία και στον Αγκόνο Καραμπάχ. Ήδη ανακάλεσε στη Μόσχα τις δυνάμεις ασφαλείας. Όμως στην πρωτεύουσα της Γεωργίας οι μάχες μένονται. Ο πρόεδρος της Γεωργίας, Γκαμσαχουρδία, δήλωσε ότι έχει αρκετά όπλα για να κρατήσει το κοινοβούλιο μέχρι τελικής πτώσεως. Ταυτόχρονα όμως κάλεσε την αντιπολίτευση για επικοδομητικό διάλογο. Οι μάχες ήταν σφοδρές στο κέντρο της Τυφλίδας όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης που χειροκοπούν το τεράστιο κτίριο του κοινοβουλίου επί τέσσερις ημέρες έριξαν εκρηκτικά από ένα ελικόπτερο πάνω στη σκεπή προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Νωρίτερα ξέσπασαν συγκρούσεις στο αεροδρόμιο της Τυφλίδας και πολλά άτομα τραυματίστηκαν. Ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων κατά το πρακτορείο ΤΑΣ είναι 80 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες. Αιματηρές όμως είναι και οι συγκρούσεις μεταξύ Αζέρων και Αρμενίων για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. 100 Αρμένοι και 20 Αζέροι σκοτώθηκαν στις τελευταίες μάχες.
Από τους μήλους Αργολίδας παρακολουθούσε τις εξελίξεις στη Μόσχα ο πρόεδρος της Γαλλίας. Ο Νίκος Ζωβνικολάκης πήγε στο σπίτι όπου φιλοξενείται ο κ. Φρανσουά Μιτερά και είχε μια συνομιλία με τον οικοδεσπότη. Χωρίς να βγει καθόλου από το σπίτι όπου φιλοξενείται 2 χιλιόμετρα έξω από το χωριό Μήλη Αργολίδος, πέρασε τη δεύτερη μέρα της ιδιωτικής επίσκεψης του στην Ελλάδα ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν. Ο κύριος Μιτεράν γευμάτισε το μεσημέρι στο σπίτι, ενώ οι άνδρες της φρουράς του γευμάτισαν με βάρδιες σε ταβέρνα του χωριού, και αυτό γιατί τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια στην περιοχή και την ευθύνη τους έχουν αναλάβει εξ ολοκλήρου οι άνδρες της φρουράς του πρόεδρου. Στο Μέγκα μίλησε ο άνθρωπος που φιλοξενεί τον Γάλλο πρόεδρο. Είναι ο επιχειρηματίας Δημήτρης Κοτσονάρος. Κύριε Κοτσονάρο, φιλοξενείτε εδώ στους Μήλους, στο σπίτι σας, τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Μιτεράν. Πώς έγινε και ήρθε ο Γάλλος πρόεδρος εδώ? Είναι απλό. Ο κύριος Μιτεράν είναι φίλος εδώ και 25 χρόνια, όχι επί εποχής Φασόκαλα, πολύ παλιότερα, με τον εκλεκτό μου φίλο και κουμπάρο, τον κύριο Χρήστο Μαχαιρίτσα, τον πρέσβη. Μαζί οργανώσαμε αυτό το ταξίδι, αυστηρά εικόνιτο. Από σήμερα αναμένεται η επιστροφή των Αθηναίων από την επαρχία όπου είχαν πάει για να περάσουν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Η φετινή έξοδος ήταν μικρότερη από κάθε άλλη φορά. Όμως μέχρι στιγμής 32 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο και 236 τραυματίστηκαν. Η αστυνομία αναζητεί τους δράστες της δολοφονίας ενός 30χρονου την παραμονή των Χριστουγέννων στη Νίκαια. Οι άγνωστοι δολοφόνοι μετέφεραν με φορτηγό το θύμα τους στο Γενικό Κρατικό Πυρός και εξαφανίστηκαν. Ο 30χρονος Γιάννης Κουτσομίτης είχε χτυπηθεί άγρια στο κεφάλι και οι δράστες το μόνο που είχαν κάνει ήταν να το μεταφέρουν με ένα ιδιωτικό φορτηγό στο νοσοκομείο. Η ασφάλεια αναζητά τους δράστες του Γιάννη Κουτσομίτη και σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη εντοπίσει το φορτηγό. Ο άτυχος άνδρας που ζούσε μόνιμα στην Ερτολό Ακαρνανία διασκέδαζε το βράδυ της Δευτέρας στο Εγάλεο, όπου τώρα η ασφάλεια κάνει τις ερευνές της. Οι Αλβανοί ζητούν και τα ρέστα από την Ελλάδα για το κύμα φυγής που προκαλεί εξαθλίωση και η πείνα στον αλβανικό λαό. Την απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως να επαναπατρίσει τους παράνομους φυγάδες μετά τα τελευταία αθρώα κρούσματα εγκληματικότητας με δράστες Αλβανούς, τα τύρανα τη χαρακτηρίζουν ως αντιαλβανική εκστρατεία και μιλούν προκλητικότατα για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κυρίες και κύριοι, όλος ο κόσμος γιόρτασε χτες τη γέννηση του Θεανθρώπου, από τη Βηθλέμ μέχρι το Χονγκ Κονγκ. Στον τόπο που γεννήθηκε ο Χριστός, στη Βηθλέμ, για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια, το κλίμα ήταν εορταστικό. Οι πρόσφατες συνομιλίες μεταξύ Αράβων και Ισραηλινών αναζωπήρωσαν τις ελπίδες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Στο Βατικανό, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος προσευχήθηκε για την ειρήνη στη λειτουργία που μεταδόθηκε δορυφορικά σε 40 χώρες. Και στη Μόσχα, οι κάτοικοι γιόρτασαν τα Χριστούγεννα, περιμένοντας την ανακοίνωση της παραίτησης του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Οι δρόμοι στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον ήταν πλημμυρισμένοι από χριστουγεννιάτικα στολίδια, αλλά η κίνηση στα καταστήματα παρουσίαζε σημαντική μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά. Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί δεν τους επιτρέπουν περιττά έξοδα. Αλλά και το Χονγκ Κονγκ δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις αμερικανικές μεγαλοπόλεις. Τα φώτα και τα στολίδια έλαμπαν παντού και από τους δρόμους δεν έλειψαν οι παραδοσιακές γιορτές. Η Γερμανία τέλος υποδέχθηκε τα Χριστούγεννα με τους κατοίκους του Βερολίνου στους δρόμους για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Παρά την ανεργία που μαστίζει τη χώρα, οι Γερμανοί θα ανταλλάξουν φέτος περισσότερα δώρα από πέρσι. Να δούμε τώρα τους χρυσούς αριθμούς που κληρώθηκαν σήμερα στο Λότο. Πάρτε χαρτί και μολύβι και σημειώστε. Είναι οι αριθμοί 10, 2, 44, 49, 29, 34. Κυρίες και κύριοι, ο χριστουγεννιάτικος 52ος διαγωνισμός του Λότου ανέδειξε μόνο έναν εξάρι. Το δελτίο παίχθηκε στο Αγρίνιο από τη Δώρα και την κόρη της Μέρη Ρόκου. Κόστιζε 3.960 δραχμές και οι τυχερές θα πάρουν 376 εκατομμύρια δραχμές. Κατά τη διαλογή βρέθηκαν επίσης 911 πεντάρια που κερδίζουν από 350.000 δραχμές περίπου και 54.961 τεσσάρια που κερδίζουν από 4.620 δραχμές. Να δούμε και τον καιρό που θα έχουμε σήμερα. Νεφώσεις, βροχές, χιόνια και τοπικές καταιγίδες στα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα Πέμπτη σε ολόκληρη τη χώρα. Όμως σύμφωνα με τη μετεωρολογική, μετά το μεσημέρι και από τα νότια προς τα δυτικά και βόρεια θα έχουμε βελτίωση. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοανατολικοί, ισχυροί μέχρι θυελλώδεις. Από τη νύχτα όμως θα εξασθενήσουν. Η θάλασσα στα δυτικά θα είναι πολύ κυματώδης και στα ανατολικά τοπικά τρικυμιώδης. Από το βράδυ όμως προοδευτικά θα κοπάσει. Η θερμοκρασία θα πέσει σημαντικά σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί από μείον 4 μέχρι 10 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα έχουμε νεφώσεις και χιόνια στη γύρω ορεινή περιοχή και πιθανόν και στην πόλη. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειοι, βορειοανατολικοί, πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις. Η θάλασσα στο Σαρονικό θα είναι πολύ κυματώδης και τοπικά στο νότιο ευωικό τρικυμιώδης. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση και στην Αθήνα θα κυμανθεί από μείον 1 μέχρι 6 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια το πρωί θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε σήμερα νεφώσεις με χιόνι από το απόγευμα, όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, πολύ ισχυροί και η θάλασσα στο Θερμαϊκό θα είναι μέχρι πολύ κυματώδης. Η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από μείον 2 μέχρι 4 βαθμούς Κελσίου. Χρόνια σας πολλά. Επόμενο δελτίο από το Μέγκα στις 2 ακριβώς το μεσημέρι. Καλή σας νύχτα.